είμαστε αυτή τη στιγμή, στο Γιάννη. Είμαστε στο Γιάννη, στο ζαχαροπλαστείο Γιάννη. Ένα καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο να πω. Όταν βρεθείτε εκεί στην περιοχή, να κάνετε μια στάση, γιατί μόνο θα σας βγει κάνει ο Γιάννης. Λοιπόν, για να δούμε τι θα φτιάξουμε. Τον έχω δίπλα μου και είναι ολόκληρο και ο ίδιος. Θα του δώσω πάσα τον κύριο Γιάννη εδώ να μας τα πει όλα, να μας δείξει ακριβώς τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται και εγώ να πάρω την κάμερα για να σας τα δείξω και λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Γιάννη εδώ για να μας πει περισσότερα για τα παραδοσιακά σταλιάρια, τα οποία όπως έλεγα είναι το κατεξοχήν επίσημο γλύκισμα για αραβώνες, για γάμους, για βαπτίσεις, χωρίς αυτό σχόλος ο γάμος όπως λένε. Έτσι. Δεν γίνεται, έτσι, απλά είναι τα πράγματα. Γιάννη, καλημέρα σας και από μένα. Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε να δείξουμε τα υλικά που γίνεται αυτό το σαλιάρι. Τα σαλιάρια είναι ένα γλυκό το οποίο είναι παραδοσιακό όπως είπαμε. Το κάνανε τα παλιά τα χρόνια και το συνεχίζουν. Είναι με καταγωγή από ελαιόλαδο, από αλεύρι, από ζάχαρη και το σταχτό νερό. Το σταχτό νερό είναι το νερό με στάση το οποίο το βράζουμε, το στραγγίζουμε πολύ καλά και μετά τα κάνουμε και βάζουμε μέσα και την απαλόριζα. Είναι ένα γλυκό το οποίο είναι, ας πούμε, τέχει στον χρόνο, ναι. Δεν χρειάζεται ψυγείο και το δίνατε σε όλες τις εκδηλώσεις στην περιοχή μας εδώ πέρα. Τώρα, εσείς κύριε Γιάννη, έχετε την εμπειρία για να το φτιάξετε αυτό το γλυκό για κάποιον που είναι ακόμα έτσι άπειρο. Θέλω να πω, να το δοκιμάσει, να το επιχειρήσει, να το φτιάξει ή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξουμε και θα μας πάρει και μία μέρα ολόκληρη. Τι λέτε εσείς? Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν είναι. Απλώς άμα ο άλλος έχει την όρεξη να το κάνει, γίνεται. Είναι απλό γλυκό. Απλώς θέλει κάποια εμπειρία. Δηλαδή, και κάποια να... μυστικά που δεν θα μας τα αποκαλύψετε βέβαια. Εντάξει, τα μυστικά τώρα είναι πάντα σε όλη τη ζωή. Σωστά. Εδώ δίπλα τώρα έχω μία ζύμη έτοιμη. Ωραία. Την οποία τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα βαλάκι. Και εδώ πέρα παίρνουμε το καρύδι, εδώ μέσα είναι το καρύδι μαζί με κανέλα, γαρίφαλο. Κάνουμε ένα βαλάκι, το πλάβουμε, βάζουμε μία κουταλιά μέσα καρύδι. Και έτσι φτιάχνετε το γλυκό. Και έτσι γίνεται το γλυκό, το παραδοσιακό. Μάλιστα. Ωραία. Το οποίο αντέχει, είπαμε, στον χρόνο και στην τραγανάδα. Δεν παθαίνει κάτι, αρκεί να είναι τα υλικά σωστά. Εμάς μας αρέσει να τιμούμε την ελληνική παράδοση και πραγματικά αυτό κάνουμε από αυτήν την εκπομπή. Θα συνδεόμαστε με πάρα πολλά μέρη της χώρας για αντίστοιχα τέτοια προϊόντα. Να ευχαριστούμε και μακάρι να μπορούμε πολύ να γευτούμε σύντομα και την περιοχή σας να επισκεφτούμε. Εδώ θα βλέπετε. Όλα, Βασίλη, τέλεια. Να περάσετε από εδώ, να δοκιμάσετε από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ, και καλημέρα μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, χαίρετε.